Λοιπόν, μαρμητοσκυλά, μαρμητοσκυλάδες, μαρμητοσκυλάκια και όλοι οι λοιποί. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον ΠΑΟΚ πριν προχωρήσουμε στα του Ολυμπιακού, γιατί έκανε το 4 στα 4 και για να πάρεις ένα πρωτάθλημα το οποίο οι πιθανότητες δεν ήταν και πολύ με το μέρος, όπως είχαν πάει τουλάχιστον τα πράγματα, με τις δικές σου αυτοκτονίες, μετά το ματς με τη Λαμία δηλαδή το τελευταίο. Πολλά μπράβο στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, πολλά μπράβο στον Λουτσέσκου, πολλά μπράβο στους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο οποίος γύρισε την κατάσταση και κατάφερε τελικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πολλά μπράβο όμως, για να πάμε και στα δικά μας, γιατί τα υπόλοιπα αφορούν τους υπόλοιπους συντελεστές, στον Ντάνιελ Ποντένσε, που απέδειξε ότι ένας κούκος μπορεί τελικά να φέρει και την άνοιξη. Και μπορεί να φέρει την άνοιξη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Με ένα τρομερό παιχνίδι, ο Πορτογάλος, στο πρώτο τελευταίο του παιχνίδι με την ιερή ερυθρόλευκη φανέλα, τα έκανε όλα. Είχε δοκάρι, ευκαιρίες γενικά, assist, γκολ και τι γκολ. Και τι γκολ. Θύμισε Τζιοβάνι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-1 με αυτή την τρομερή λόμπα. Τότε είχε νικήσει ο Τζιοβάνι έναν τερματοφύλακα που δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ, τον Κόβιτς. Και ήταν τότε και το τελευταίο παιχνίδι του Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον πάγκο του Ολυμπιακού πριν αποχωρήσει λόγω της κόντρας του με τον Σλάτκο Ζάχοβιτς. Το γκολ του Ποντένσε νομίζω ότι είναι και το καλύτερο του πρωταθλήματος. Στο τέλος το καλύτερο γκολ, νομίζω ότι πραγματικά ήταν απίστευτο. Και με μια δική του ενέργεια, και αφού ο Μεντιλίμπαρ είχε σβήσει όλες τις ανορθογραφίες που είχε κάνει με την αρχική του ενδεκάδα, βάζοντας αυτό το μισοπλέμονο τον Καρβάλιο, φτάσαμε σε ένα σημείο να έρθει ο Γιώβετιτς να κάνει το 2-2 και να πω και την αλήθεια, γιατί δεν είναι και κακό να το λέμε, τον εξέδεσε και λίγο το Μεντιλίμπαρ που δεν τον έβαζε στα τελευταία μάτς. Και με τον ΠΑΟΚ ο Γιώβετιτς θα μπορούσε να παίξει και μπήκε τώρα μέσα και με την κεφαλιά έκανε το 2-2. Στέφαν Γιώβετιτς, ποιοτικός παίκτης που με αυτό τον γκολ τώρα που έβαλε και κρατάει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση και τον βγάζει και στην Ευρώπη χωρίς να έχει το άγχος ούτε του Παναθηναϊκός Άρης, ούτε του Conference, το τελικό του Conference, τα πράγματα έγιναν όπως ακριβώς έπρεπε. Τελικά, ακόμα και οι σπουδαίοι προπονητές, παύλα διαχειριστές, όπως είναι διαχειριστής ενός υλικού που δεν είναι δικό του, ο Μεντιλίμπαρ, κάποιες φορές κάνουν λάθη. Κάτι πιστεύουν, κάτι βλέπουν παραπάνω από εμάς, όμως τα λάθη γίνονται, ενίοτε πληρώνονται, αλλά αυτή τη φορά ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν είχε καμία όρεξη να αφήσει τον Ολυμπιακό μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την παρουσία του στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν, να τον αφήσει λοιπόν εκτός Ευρώπης. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός για 70 λεπτά ήταν πολύ καλύτερος. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, και εγώ θα έλεγα και ούτε στο Μεντιλίμπαρ για να είμαστε και σωστοί, μπήκανε με το μυαλό στο τελικό του Conference. Έχαναν πρώτες, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες μπάλες. Ο Παναθηναϊκός είχε μπει πολύ πιο μυαλωμένος με στο γήπεδο. Ήταν πολύ πιο πνευματικά έτοιμος. Χτύπησε τον Ολυμπιακό από την αριστερή του πλευρά με τον Ρίτσαρντς που ήταν κάκιστος. Έπαιζε και με 10 γιατί ο Καρβάλιο δεν ανταποκρινόταν. Και κάπως έτσι 1-0 με τον Μπακασέτα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, βάζει τον Ιμπόρα ο Μεντιλίμπαρ. Κάπου ισορροπεί το μάτς σε ένα γρήγορο transition, Μπερνάρ 2-0. Και εκεί που έχουμε βάλει πλερέζες, έχουμε πάρει τα Ζάναξ, έχουμε πάρει όλα τα ψυχοφάρμακα για να το ζήσουμε και αυτό και να έχουμε και το άγχος στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος ή το άγχος στο τελικό του Conference, που ούτως ή άλλως θα έχουμε άγχος, αλλά άλλο να πέσει τη ζωή στην Ευρώπη και άλλο να είσαι πιο σίγουρος. Ήρθε ο Ντάνιελ Σαν Ποντένσε και ο Στέφαν Σαν Γιώβετιτς. Λέω κουμπρακάι, λέω το Ντάνιελ Σαν και το Στέφαν Σαν. Και κάπως έτσι φτάσαμε
στο 2-2, που θα μπορούσε να ήταν και 2-3 αν έβαζε τον γκολ ο Μαρτίνς. Και στο τέλος, ο ήρωας της σειράς, ο Ντάνιελ Ποντένσε, πήρε και την κόκκινη. Έπεσε και κάτω προφανώς, πέρα το ανέβηκε και πίεσε. Δεν εξηγείται αλλιώς η λιποθυμία του, το πέσιμο κάτω, δεν νομίζω ότι το έκανε για άλλο λόγο. Η αλήθεια όμως είναι ότι σήμερα ο Ποντένσε πραγματικά απέδειξε ότι τελικά όχι μόνο ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη, αλλά και ένας Ντάνιελ Ποντένσε μπορεί να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη με μια εκπληκτική εμφάνιση. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, που τώρα πια σκέφτεται και πρέπει να σκέφτεται μόνο την Φιωρεντίνα, σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστεί από την εμφάνιση που έκανε με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, άλλο ο Παναθηναϊκός και άλλο η Ευρώπη, αλλά είπαμε, το πνευματικό κομμάτι πέρα από το αγωνιστικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέποντας τη Φιωρεντίνα στο μάτς με την Νάπολη, βλέπεις ότι είναι μια ομάδα χωρίς πολύ μεγάλου στάρα, αν ξέρεις τον Νίκο Γκονζάλες και κανένα δυο ακόμα, αλλά έχει και ένα στην άμυνα τα οποία ο Ολυμπιακός μπορεί να τα περάσει, μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σιγά σιγά. Καιρός υπάρχει μέχρι και το τελικό, ένα δεκαήμερο, να δούμε και τα μέτρα πώς θα είναι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι σήμερα ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν ένας πραγματικός ηγέτης, όχι από τα Lidl, κανονικός ηγέτης. Και πήρε τον Ολυμπιακό από το χεράκι και τον οδήγησε στην Ευρώπη. Και εδώ, να πω και την αλήθεια, και οφείλω να το πω, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος χειροκρότησε την κολάρα του Ποντένσε, άσχετα μετά αν γίνανε κάποια πράγματα στο κομμάτι την που αποβλήθηκε ο Ποντένσε. Είναι ωραίο να βλέπεις τέτοια γκολ και είναι ακόμα πιο ωραίο για μας να τα βλέπουμε από παίκτες του Ολυμπιακού. Giovanni Ντάνιελ Ποντένσε. Τι άλλο να πούμε. Να είστε καλά και εσείς οι παοκτζίδες να χαρείτε το πρωτάθλημα που δίκαια και πολύ δυνατά καταφέρατε να κατακτήσετε.